Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Η κάθοδος των Δωριαίων. Οι Δωριείς ήταν ένα ελληνικό φύλο που διέμενε στα βουνά της Πίνδου. Και σιγά σιγά πήγε προς την Νότια Ελλάδα. Με τον όρο «κάθοδος των Δωριαίων» αναφερόμαστε στη μετακίνησή τους αυτοί προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που τους έκαναν να αναζητήσουν άλλη πατρίδα. Οι άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, εγκαταλείπουν ένα χώρο όταν κινδυνεύουν ή όταν θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Πολλοί από τους Δωριείς άρχισαν να μένουν προσωρινά ή μόνιμα σε διάφορα μέρη. Κάποιοι από αυτούς παρέμειναν στη στερεά Ελλάδα και στην περιοχή της Δωρίδας, όπως φανερώνει και το όνομά της. Η κάθοδος των Δωριαίων δεν έγινε σε μια στιγμή, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια. Δεν γνωρίζουμε τους δρόμους που ακολούθησαν. Το πιο πιθανό είναι ότι πέρασαν στην Πελοπόννησο από τον Ισθμό της Κορίνθου. Όταν έφτασαν στην Πελοπόννησο, χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και πήγαν σε διαφορετικές περιοχές. Μια ισχυρή ομάδα κατευθύνθηκε νοτιότερα, στη Σπάρτη και την έφορη πεδιάδα του ποταμού Ευρώτα. Και την κατέλαβε. Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν ήλωτες, δούλοι δηλαδή, που αναγκάστηκαν να καλλιεργούν τη γη. Οι Δωριείς φαίνεται ότι στην αρχή ήταν πιο πολλοί, γι' αυτό όλοι οι κάτοικοι μίλησαν αργότερα τη διάλεκτό τους, την Δωρική. Εκτός από πολλοί, ήταν και δυνατοί και η κυριαρχία τους επεκτάθηκε σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου. Πολλοί από τους παλιούς κατοίκους έχασαν την περιουσία τους και έγιναν δούλοι. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός σταμάτησε να αναπτύσσεται. Μερικοί, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν πια να ζήσουν στον τόπο τους, αναγκάστηκαν να φύγουν.